Guys, what's up? Welcome to another video. Santa Claus is here. I'm going to make this unboxing in Greek, and I promise I will review each item separately in English. So let's switch. Και πάμε στα ελληνικά. Ήρθε ο Άγιος Βασίλης και μας έφερε πακετάκια, τα οποία μόλις τα πήρα. Αυτά πρέπει να είναι από το Gearbest, γιατί βλέπω εδώ Ευρωπαϊκή Αποθήκη. Από το Βέλγιο έχουν έρθει συγκεκριμένα. Και είναι κάτι που περίμενα καιρό, γιατί από ό,τι βλέπω και πίσω που λέει, είχα παραγγείλει ένα DVR, card DVR. Το θέμα όμως είναι ότι είχα παραγγείλει μόνο ένα κομμάτι. Είχα παραγγείλει ένα DVR και εδώ βλέπω στη συσκευασία ότι λέει card DVR 2 pieces, 2 κομμάτια. 669 το τεμάχιο, 1338, το οποίο όμως εγώ δεν είχα παραγγείλει ποτέ δύο κομμάτια, οπότε πιστεύω ότι βάλαν και το δεύτερο πακέτο που είχα παραγγείλει μέσα, έτσι απλά για να δικαιολογήσουν τη συσκευασία. Θα το ανοίξουμε και θα μας λυθεί η απορία. Τα άλλα έχω καταλάβει τι είναι περίπου. Χειριστηριάκι για λεντοτενία. Χειριστηριάκι για λεντοτενία. Να το ανοίξουμε. Είναι το κλασικό το χειριστηριάκι, το Universal, το οποίο έχει τους διάφορους χρωματικούς σχεδιασμούς, on off, ένταση φωτεινότητας, εδώ να διαλέξεις από τα RGB και το white τι χρώμα θέλεις, διάφορα modes που έχει, flash, strobe, fade, smooth. Χρήσιμο, θα μου χρησιμεύσει, το περίμενα πολύ καιρό, θέλω να κάνω κάποια project και δεν είχα φωτισμό. Αυτό είναι ο controller για να χειρίζεσαι τα τηλεντοτενία. Άκρη, αντιστατικές σακούλες και αντιστατική σακούλη. Αντιστατικό σακούλη σημαίνει ηλεκτρονικό component μέσα, οπότε όπως διαβάζουμε και στην περιγραφή, RGB ταινία, λεντοτενία είναι αυτή. Και όντως είναι η λεντοτενία, από τους χρωματικούς σχεδιασμούς εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι RGB. Για να το ξετυλίξω λίγο, να το δούμε στα γρήγορα. Θα κάνω αναλυτικό review αυτό, ας το κάνουμε απλά unboxing. Και θα κάνουμε και αναλυτικό review. Κάτσε να βοηθήσω λίγο με την κάμερα. Να φαίνεται. Λοιπόν, είναι δύσκολο να παίρνεις κάμερα, να προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο zoom. Λοιπόν, RGB. RGB, bla 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 bla. Και φτάνουμε στο. Εδώ πρέπει να το έχει από την άλλη μεριά. Πώς το έχουμε έτσι αυτό τώρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι 12V, αυτό ήθελα να δείξω. Για να δούμε πώς το έχει από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ είχα παραγγείλει μία RGB ταινία και μία άσπρη. Για να δούμε, είναι η άσπρη. Από ό,τι εδώ βλέπουμε εδώ που λέει WM, που σημαίνει Warm White. Θα δείξει η πορεία. Αυτό έρχεται χωρίς το φυσάκι έτοιμο. Καλύτερα, γιατί έτσι καλώς δεν το ήθελα. Αυτό θα πάει κατευθείαν για project, οπότε θα τα κόβω έτσι καλώς. Οπότε τσαλακωμένη αυτή η μεριά. Ας ελπίζουμε ότι δουλεύει. Βλέπω είναι λίγο. Εδώ το λέει ξεκάθαρα κιόλας, 12V. Εδώ άμα κόψεις την ταινία εδώ πέρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κομμάτι κανονικά με το να κάνεις soldering τις επαφές simply και τροφοδοτείς τη λεντοτενία κανονικά. Δηλαδή τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα εκατοστά έχει τα κοψίματα, μπορείς να τα κόβεις και να κόψεις το επιθυμητό μήκος της ταινίας. Εντάξει. Και έτσι φτιάχνεις διάφορα project, 5 μέτρα κι αυτή. Πεντάμετρη και αυτή. Οπότε, όπα. Κακοποιημένο. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι έτσι και αλλιώς είναι 2 ευρώ. 2,5 ευρώ το Gearbest. Και αυτό νομίζω 1,5 ευρώ το πήρα σε προσφορά. Οπότε αυτά τα 3, 3,5 ευρώ, 4. 1,80, 2, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα τα δω και θα σας πω. Έτσι και αλλιώς πάντα βάζω link στην περιγραφή. Λοιπόν, και πάμε εδώ, όπως είπαμε,
δύο κουτάκια. Βλέπω ανομοιόμορφο το ύψος. Φαίνεται κιόλας. Φαίνεται κιόλας. Είναι ανομοιόμορφο. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι τα ίδια. Απλά τα κάνανε έτσι για να δικαιολογήσουν, ξέρω εγώ, το Βελονίο. Ποιος ξέρει την αποστολή. Κινέζοι είναι αυτοί. Τι θέλει κάνουν. Για να ανοίξουμε. Ας το ανοίξουμε να μην φανούν τα ονόματα. Και να επαληθέσουμε. 1080p. Card DVR είναι αυτό. G1W το πήρα πολύ καλή προσφορά. Από 35 το πήρα στα 18. Διάβασα κριτικές, είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ πέρα ακόμα ένα quadcopter για μένα. Ναι. Έχω πορωθεί, τι να κάνουμε. Άμα δεν κοπέσουν, καλά. Έλα. Vehicle Traveling Data Recorder Black, Made in China, κωδική, 100% highest quality, αμφιβάλλω, ok. Vehicle Traveling, Data Recorder, εδώ είμαστε, Zoom, Focus, γιατί Zoom δεν είναι ίδιο με το Focus, 1080p, Full High Definition, το είδα, παίζει και να είναι, 120 με 170 μοίρες γωνία, 24 ώρες, δεν ξέρω. G-Sensor, άγνωστο, TF card supported, πλάι, τίποτα, τα ίδια, μπρος πίσω το ίδιο, το ίδιο είναι, ok, άνοιγμα, πάμε. Να τα ανοίξουμε, εν τω μεταξύ αυτό γιατί το πήρα, εντάξει, το πήρα φτηνά. Δεν με ενδιαφέρει να βλέπω στα 10 χιλιόμετρα την πινακίδα του αλουνού. Με ενδιαφέρει ότι άμα γίνει ένα ατύχημα, επειδή εδώ το καλύτερο στη Γερμανία είναι να έχεις αποδείξεις για όλα, καλό θα ήταν να είχαμε και οπτικό υλικό. Και επειδή μου έχουν βγει 2-3 κουλά στον δρόμο, λέω δεν παίρνω κι εγώ ένα. Τα λεφτά θα τα βγάλει. Χτύπα ξύλο, να μην χρειαστεί. Λοιπόν, και φάτσα κάρτα μας δίνει τη μονάδα. Για να δούμε τη μονάδα. Και η μονάδα είναι με ζελατίνα ελαφρώς ρατζωνημένη. Εντάξει, κινέζικο είναι, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, έχει ζελατίνα, δεν θα το βγάλω. Κάνουμε το unboxing τώρα. Αυτό τώρα που μας ενδιαφέρει, να δούμε έτσι λίγο στα γρήγορα. Mode. Rep. Να δούμε στα γρήγορα τη μονάδα και θα κάνουμε και αναλυτικό. Το οποίο όμως θα είναι στα αγγλικά, γιατί έχουμε και viewers από εδώ έτσι, φίλους, Γερμανούς, έχουμε και από τη δουλειά και τέτοια, θέλω έτσι να μπορούν να καταλάβουν και αυτοί. Άμα θέλετε τόσο πολύ να το κάνω και στα ελληνικά, δεν έχω πρόβλημα, δύο βίντεο. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα, πολύ μιλήσαμε. Mini USB, AV out, υποδοχή για να βάζεις τη βάση, power on, το κουμπάκι, δεν έχει μπαταρία. Σιγά μην είχε. Παρόν και mold λογικά. Στα πλάγια το reset button και αυτό τώρα πρέπει να είναι HDMI. Ποιος ξέρει. HDMI μοιάζει αλλά είναι πολύ μικρό και μπορεί να είναι κανένα mini HDMI. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε την micro SD υποδοχή μας. Το συγκεκριμένο δεν έχει το συγκεκριμένο δεν έχει GPS, δεν έχει τίποτα, κάνει μόνο εγγραφή. Είδα την ποιότητα εγώ και τον πήρα. Ήθελα ένα απλό έτσι φτηνό και μιας που ήταν και τα Black Friday ήταν ευκαιρία να τα πάρω, να το τσιμπήσω. Το έχει βγάλει πολύ καλή προσφορά. Ήσαν να γράφει το δρόμο θέλω, αν και από ό,τι είδα διαβάζει πινακίδες και έχει πολύ καλή απόδοση στη νύχτα. Οπότε, άκρη. Κάμερα δεν βοηθάει καθόλου σήμερα, δεν ξέρω, δεν το θέλει, δεν το θέλει. Για να συνεχίσουμε εδώ. Φορτιστής αυτοκινήτου, mini USB, κινέζικος ο φορτιστής, κινέζικος, καλά, κινέζικος, ναι.
Είναι universal αυτός ο φορτιστής, τον έχω και σε άλλες συσκευές. Για να δω. Τροφοδοσία. Focus. Focus. 5 volt, 1 ampere. Output. 5 volt, 1 ampere. Και input από 12 ως 24 volt. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνταλίκα που είναι 24. Που έχουν 24 μπαταρίες. Δεύτερο. Καλώδιο USB για, για να το συνδέσουμε τον υπολογιστή. Έλα focus, έλα focus. Έλα focus. Έλα focus. Και αφού φτιάξαμε το focus, επανήλθαμε. Λοιπόν, καλώδιο mini USB. Για να το συνδέσουμε τον υπολογιστή, αφού η τροφοδοσία θα παίρνει από εδώ το έχει έτοιμο, άρα θα δίνει και δεύτερο καλωδιάκι για να υπολογιστεί, το μπλε, τη βάση. Τώρα τη βάση έχω κάποιες αμφιβολίες, τέλος πάντων, να δούμε. Συνήθως όσοι γυναίκες και σε βάσεις έχω πάρει, βεντούζες, έχω πάρει και διάφορα για το κινητό είτε είναι για τέτοιο. Μετά από δύο μέρες αρχίζει και πέφτει και βρίσκω την κάμερα στο πάτωμα, τέλος πάντων. Και βλέπω ότι είναι μία από τα ίδια, τέλος, για να δούμε, θα δούμε. Ευελπιστώ. Ανοίγεις, βεντουζάρεις, κλείνεις. Απλό. Εντάξει, τώρα αυτό με χαλάσει, θα βρω κάποιον τρόπο να το στερεώσω. Μανιολάκι, περίεργο που το μάγιο το έχω βάλει πριν από τέρμα κάτω. Vehicle Black Box DVR. User manual. Ξεκινάει με αγγλικά. This is a digital HD. High definition video camera, bla bla bla. Record, bla bla. Ok. Future. Εδώ. 1920-1080 Full High Definition 2,7 η οθονούλα του Advanced H264 Video 140 Degree Ultra Wide Angle okay. Advanced Wide Dynamic Technology Support High HDMI HDMI ναι, οπότε βρήκαμε και τι είναι και το μικρούλι. Support HDMI transmission holder with 3M sticker. Ok, κινέζικο. G sensor. Οπότε έχουμε και το G sensor. Άμα, κάποιος με χτυπ... άμα είναι η κάμερα σε standby mode και χτυπήσει κάποιο το αυτοκίνητο, παπ, ξεκινάει και γράφει για κάποια δευτερόλεπτα τέλος πάντων. Αυτό είναι κάτι που με χαλάει. 32 GB TF card. Γιατί όλες μου οι κάρτες είναι 64. Χαχα, την πάτησα. Πρέπει να αγοράσω. Automatically start to record while driving. Λογικά πρέπει να είναι με το που παίρνει ρεύμα. Time και date, ok. Εδώ σου λέει τα... τι περιλαμβάνεται μέσα. Α, όχι, αυτό είναι οι υποδοχές της κάμερας και γενικά η υποδομή της κάμερας. USB port, power speaker, down, HDMI port, GPS, ok, πού είναι το GPS, στο 2, οπότε εδώ πρέπει να έχει το GPS, στο 2. Ναι, εδώ είχε AV out κάτω από εδώ, πρέπει να είναι. Optional λέει, λογικά θα έχει υποδοχή από εδώ κάτω. Εδώ. Τώρα με τρώει να το βγάλω, αλλά τι είναι αυτό τώρα. Τέλος πάντων, DC pass λέει εδώ. Οκ, okay. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει, έτσι και αλλιώς δεν θέλω GPS προς το παρόν. Menu, TF slot, rec, ok, reset, AV port, lens, up. Ok, installation, όλα καλά. Operation, έχει και τα κινέζικα του μετά. Για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτά. Αυτά η καμερούλα χρήσιμη. Θα την κάνουμε review αναλυτικά. Θα βάλω δείγματα, αναμένετε. Κάτσε θα βάλουμε όλα πίσω τώρα. Μέσα. Βάλω και αυτό μέσα. Έφυγες άκρη. Έφυγες άκρη. Πάμε παρακάτω. Και να το τα γόρι, να το τα γόρι. Δεν άντεξα. Τι να κάνω, φταίω. Φταίω. Αν και κάμερα. Αυτό που παρέγγειλα εγώ δεν έχει κάμερα. Δεν πειράζει. Γιατί είναι δύο version. Η μία είναι με την κάμερα, η οποία ήταν λίγο πιο ακριβούτσικη.
Και αυτή ήταν χωρίς την κάμερα. Εγώ επέλεξα χωρίς την κάμερα γιατί πολύ απλά η 2 MP κάμερα το να βλέπω να κάνω κάτι ρεκόρντ στο κινητό το οποίο δεν θα βλέπεις τίποτα παρά αυτό το πράγμα δεν έχει νόημα. Οπότε πήρα τη φτηνή τη version έτσι επειδή μου άρεσε και γούσταρα το δω. Το κουτάκι κλασικά χτυπημένο, κάργα και είδατε ότι το πακέτο ήταν καλό απ' έξω. Άρα έτσι το βάλανε μέσα λογικά. Τέλος πάντων δεν μας χαλάει, αρκεί να είναι μέσα το αντικείμενο καλά. Και μπροστά βλέπουμε το drone, μια φωτογραφία του, μια εικόνα του. 6 άξεις γύρω, 2,4 GHz συχνότητα, 360 μοίρες reversal, 3 speed rate, θα το δούμε. Attitude hold, optional, το οποίο είναι μόνο σε αυτό που έχει κάμερα. Οπότε misleading, απάτη. Folded up, λογικό γιατί διπλώνει. Αντιγραφή Mavic μου φαίνεται. Το S9 Wide Standard Version Made in China. Εδώ είναι τα Android, τα barcodes, τα QR codes, για να μπορείτε να κατεβάσετε το application, το οποίο εμείς δεν το χρειαστούμε γιατί είναι αυτό χωρίς την κάμερα, οπότε Klein. Εκτός αν δεν έχει χειριστήριο, λες. Και εδώ έχουμε μερικές απεξηγήσεις, folded up, σου λέει εδώ πέρα σου ότι τα χειριστήρια που είναι οι λειτουργίες από το χειριστήριο, speed switch key, power indication, one key return, ποτέ δεν δουλεύει, accelerator, one key start landing, θα δούμε, emergency stop, ok, καλό αυτό, headless mode, power switch, backward trimming, ok, αυτό είναι για το τριμάρι σου να έχετε σταθερό στον αέρα, βγαίνει σε 4 χρώματα, άσπρο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, η κάμερα πορτοκαλί δείχνει να είναι κόκκινο. Εμείς έχουμε πάρει την άσπρη με standard version χωρίς τη wifi κάμερα. Τι άλλο, εδώ αυτά που όποιος το καταλαβαίνει διαβάζει. Tested according to international standards. Αμφιβάλλω. Warning, choking hazard, μην το καταπιείτε. Not suitable, δεν είναι για παιδιά κάτω των 3 ετών. Προσέξτε, γιατί μπορεί να το καταπιεί. Δεν είναι αδιάβροχο. Τα όλη σημαίνει. Όχι στα ηλεκτρικά καλώδια, μην το παγαίνετε τόσο ψηλά ώστε να δημιουργήσετε αεροπορικό δυστύχημα. Προσοχή. Τώρα αυτό με τα αεροπλάνα δεν ξέρω πόσο βοηθάει. Τέλος πάντων. Country of origin, China. Σόπα. Εντάξει, πολύ μιλήσαμε. Πάμε να το δούμε. Latch. Και ανοίγουμε και θα ξενερώσουμε το δεύτερο χειριστήριο. 4 axis throw. Αχα. 6 axis γύρω. 4 axis drone. Α, το γύρω είναι. Οκ. Λάθος πω. 4 axis drone user's quiet. Android, on China, iOS system. Wi-Fi app download. Χρησιμεύει. Χωρίς την κάμερα. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ πέρα έχει χειριστηριάκι. Δεν ξέρω κατά πόσο χρησιμεύει. Για να δούμε πρώτα το μανιουαλάκι. Λέει. Περιεχόμενο, το quadcopter, remote control 1, USB charging cable 1, screwdriver 1, main blades EP4 και το user manual. Κάμερα, power switch, main blade, charging port, μας δεν έχει κάμερα. Πώς βάζεις τις μπαταρίες, bla bla bla, installed battery, κλασικά όπως έχουμε δείξει και σε άλλα. Κάτι άλλο εκεί. Εδώ πέρα ανοίγει. Πώς το φορτίζεις, light on, φορτίζει, after charging for about 30 minutes, charging light off when full, δηλαδή κλείνει, hover, left right, and left and right, blah blah blah, blah ready to fly, αυτά διαβάστε μόνος, πάμε παρακάτω. Δε το ντρονάκι τελευταίο το βγάλω, να δεις. Okay. Και με τη βοήθεια του μοντάζ βγάλαμε το χειριστηριάκι αυτό το πολύ secure κουτί. Ωραίος το κάνει. Είναι σαν... θυμάστε τα άλλα βίντεο που είχα κάνει με τα Eason. Το ε10 και το ε11. Σχεδόν ίδιο είναι. Με χάλασε. Είναι μουντέμα. Από εδώ είναι το ύψος και από εδώ είναι το
Όχι, που δεν είναι το ύψος, που δεν είναι μπροστά. Όχι, δεν το ήθελα έτσι. Είναι mode 1 και δεν έχει πουθενά να λέει ποιο mode να διαλέξεις. Fail. Γιατί εγώ τώρα έχω συνηθίσει από εδώ να δίνω δύναμη. Τώρα πρέπει να το κάνω από εδώ. Πώς θα ξαναμάθω, θα μπερδευτεί ο εγκέφαλος εδώ πέρα. Τέλος πάντων. On off, όπως είπαμε. Κουμπάκια. Τίποτα. Πατιέται. Τίποτα, λογικά. Μήπως είναι με IR. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι, αφού έλεγε 2,4 GHz. Δεν νομίζω. Από εδώ ανοίγεις κλασικά, ξεβιδώνεις. Για να πού είναι τραγαλιό. Τραγαλιάκια. Τραγαλιάκια. USB. Blades. Και κατσαβιδάκι. Δεν το ξεβιδώσω γιατί κάνουμε unboxing. Θα σας το δείξω αναλυτικά. Πιο μετά. Πάμε παρακάτω. Αρκετά το χειριστήριο. Και να βγάλουμε το ζουζούνι, την κατσαρίδα. Η οποία είναι κανονικά. Το μέγεθος είναι κανονικά σε κατσαρίδα. Καλά, εντάξει. Πόσο μικρό είναι. Είναι τελείως μικρό. Είναι μινιατούρα. Παλάμη μου. Και αυτό. Εντάξει, μιλάμε, δεν το έχω ξαναδεί. Τι είναι αυτό. Κάμερα, όχι, λεντάκι. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπω εγώ εδώ πέρα. Πρέπει να είναι IR το drone. Αυτό και αυτό ύποπτο. Εκτός αν έχει εδώ πέρα κανένα λεντάκι έτσι να φωτίζει. Δεν ξέρω. Θα κάνω κάποιες δοκιμές και θα το δούμε. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ψήρα. Πώς μπορώ να σου το δείξω τώρα να το δείτε. Τακ. Καπάκι κοκακόλας. Drone. Δύο καπάκια κοκακόλας. Τόσο μικρό. Oh yeah. Είναι μινιατούρα. Και είναι foldable. Οπότε τι κάνεις. Έρχεσαι εδώ. Το ανοίγεις. Μία. Δύο. Το θέμα είναι ακόμα δεν έχω καταλάβει κάτι. Αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Τρία. Αντιγραφή Mavic. Τέσσερα. Αντιγραφή Mavic. Και έχει μπαταρία. Οπότε αυτό είναι απλά λεντάκι, παιδιά. Από εδώ το άνοιξα. Για να κάνω μία δοκιμή λίγο σε κάτι που έχω μία υποψία. Μάλλον όχι, ας το δούμε και θα το κάνω. Θέλω να δοκιμάσω άμα τα άλλα χειριστήρια των Easy μπορούν να συντονιστούν με αυτό εδώ πέρα. Αν μπορώ να το κάνω bind και να πετάω με εκείνα. Γιατί με χάλασε αυτό τώρα, κοίτα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι foldable τα φτερά του. Τα χέρια του. Έχει 4 ανταλλακτικά έλικες. Καμία προστασία γύρω γύρω. Τώρα θα δούμε πόσο σκληρό θα είναι στη χρήση. Φαίνεται στιβαρό. Στιβαρή κατασκευή. Πιστεύω θα αντέξει. Πιστεύω θα αντέξει. Πανέμορφο είναι κουκλάκι. Αυτό είναι να το έχεις και να το χαζεύεις, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, on off στα πλάγια. On off. Όταν κάνει focus η κάμερα. Από κάτω έχουμε. Τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι για να κρατάει το ύψος, αλλά δεν νομίζω ότι η standard version το έχει. Αφού λέει προαιρετικά, σημαίνει ότι πρέπει να το έχει WiFi version. Αυτά παιδιά, Χρήστος εδώ, θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο βίντεο, μείνετε συντονισμένοι, θα δούμε σύντομα αναλυτικά πώς δουλεύουν και τι κάνει το καθένα. Καπάκι κοκακόλας, γρουνάκι.